Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Instagram Live αυτού του καναλιού. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Τέρι Ουζουνέλη, Founder and CEO of Greek Entrepreneurs και θα μιλήσουμε για Affiliate Marketing, Dropshipping και Print on Demand. Νομίζω όλοι την ξέρετε, δεν χρειάζεται καν να κάνω περισσότερη σύσταση. Πραγματικά είναι από τα... κατευθείαν... Είναι από τα κανάλια που είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο κανάλι αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Τέρι. Γεια σας, γεια σας, γεια σου, Χρήστο. Γεια σας, τι κάνετε. Καταρχάς, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Ξέρω ότι δεν το συνηθίζεις να βγαίνεις σε live. Ισχύει, ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ειδικά σε εσένα, Χρήστο, ξέρεις πάρα πολύ πόσο εκτιμώ τη δουλειά σου και φυσικά χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και νομίζω ότι σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, τουλάχιστον για εμάς, γι' αυτό ασχολούμαστε άλλωστε και με αυτά. Φυσικά. Να πω λίγο και στον κόσμο ότι θα έχει την ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις οι οποίες θα απαντηθούν απλά πιο μετά. Στην αρχή να δούμε κάποια πράγματα έτσι λίγο πιο εισαγωγικά. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να κάνω κάποια από τα κλασικά YouTube-ικά. Όσοι μας βλέπουν... Κάντα. Κάνε τα δικά σου εσύ. Το βίντεο θα ανέβει την Πέμπτη και στο κανάλι μου, οπότε όσοι μας βλέπετε από YouTube, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Έτσι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, θα πω το κλασικό disclaimer. Δεν είμαστε επενδυτικοί ή νομικοί σύμβουλοι. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο είναι αυτό και μόνο δηλαδή οι απόψεις μας και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε οικονομικές ή νομικές συμβουλές από τύπους στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Αφού είπα αυτά, να πω παιδιά ότι στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχουν links και για τα δύο κανάλια της Τέρις, και το Τέρι Ουζουνέλη και το Greek Entrepreneurs, πραγματικά εξαιρετικό περιεχόμενο. Να σου πω ένα αλήθεια. Ευχαριστώ, επίσης. Έχω παρακολουθήσει περισσότερο το Greek Entrepreneurs. Το Τέρι Ουζουνέλη... Το άλλο είναι προσωπικό. Είναι προσωπικό το άλλο, για όποιον θέλει να με γνωρίσει καλύτερα. Το Greek Entrepreneurs είναι το επαγγελματικό κανάλι που μιλάμε για όλα αυτά τα ωραία θέματα. Και ήσουν και από τους πρώτους, δηλαδή το κανάλι σου από την αρχή, πώς να το πω, έτσι, άγγιξε κάποια ζητήματα που δεν είχαν αγγιχθεί στην ελληνική αγορά και γι' αυτό το λόγο άλλωστε ισχύει. Το μεγαλύτερο κανάλι, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή. Α, δεν ξέρω, δεν τα κοιτάω αυτά, δεν ξέρω, δεν είμαι YouTuber εγώ, δεν ξέρω. Χρήστο, κάνεις πολύ καλή δουλειά και εσύ και πραγματικά χρειαζόμαστε και άλλα κανάλια με επιχειρηματικότητα και επενδυτικά κανάλια στην Ελλάδα. Γι' αυτό θέλω να στηρίζω και τα μικρότερα κανάλια. Καλά, εσύ πλέον μας έχεις ξεπεράσει όλους. Μεγάλο κανάλι είσαι πλέον. Χρήστο, στηρίζουμε. Χρειαζόμαστε και άλλα τέτοια κανάλια, ανθρώπους με γνώσεις, με χαρά για το επάγγελμα, για να μιλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με αυτά τα πανέμορφα πράγματα που ασχολούμαστε. Πραγματικά και χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Εγώ από την αρχή προσπάθησα να γνωρίσω την κοινότητα. Η αλήθεια δεν είναι πολύ, αλλά είναι αξιόλογα άτομα. Έχει πολλά αξιόλογα άτομα. Και φυσικά. Χαίρομαι γιατί το τελευταίο διάστημα, μέσα στο 20, τη χρονιά μας πέρασε, βγήκαν και κάποια άλλα πολύ μικρά διαμαντάκια, τα οποία ακόμα δεν έχουν μεγαλώσει σαν κανάλια, αλλά πιστεύω θα πάρουν το χρόνο. Θα μου τα πεις μετά. Βεβαίως, να πω κιόλας ότι ένα πολύ καλό είναι ότι το δικό σου κανάλι είναι και ένα female channel. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι δύσκολο μια γυναίκα να τοποθετηθεί σε αυτό τον κλάδο, που είναι ανδροκρατούμενος και κακός στερεοτυπικός κλάδος. Οπότε δύο φορές μπράβο σου για ό,τι ξέρεις. Έχουμε και μεγάλο γυναικείο κοινό. Οι κοπέλες μου έχουν αρχίσει και μπαίνουν δυναμικά στις επενδύσεις και στο entrepreneurship. Πάμε κοπέλες, πάμε. Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Για να καταλάβεις, το δικό μου κανάλι έχει 4% females. 4%! θα τη στείλω και σε σένα. Κορίτσια, subscribe και στον κύριο Τσούνη. Να πω κιόλας εδώ πέρα ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι YouTubers δεν θα έπρεπε να έχουμε καθόλου ανταγωνισμό, γιατί δεν είμαστε σαν τα κανάλια τύπου... Αχ, μη με λες YouTuber. Αχ, οι YouTubers λέει και λέει είμαστε. Αχ, τρελαίνομαι τώρα και θα το κλείσω. Παράγει στο YouTube. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αυτό που εννοώ είναι ότι στη τηλεόραση, ας πούμε, καταλαβαίνω να υπάρχει μια κόντρα με την έννοια ότι στις 8 την Τετάρτη θα δεις ή το ένα ή το άλλο κανάλι. Θα πάρει την τηλεθέαση.
Στο YouTube δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Οπότε θες τα βλέπεις. Έχεις το περιεχόμενο, όποτε θέλεις, το ανοίγεις, το κινητό σου. Βλέπεις όποιον θέλεις. Υπάρχει επιλογή. Γι' αυτό είναι τόσο ωραία. Υπάρχει χώρος για όλους. Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία. Οπότε, αφού είδαμε όλη αυτή την εισαγωγή, να δούμε λίγο έτσι, να ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα. Σήμερα, όπως είπα, η συζήτησή μας θα κινηθεί γύρω από το print on demand, που ειδικά εκεί θεωρώ ότι ξεχωρίζεις σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Το αγαπώ. Στην Ελλάδα. Το αγαπώ. Έχουμε να πούμε πολλά. Βεβαίως. Μετά έχουμε το dropshipping και το affiliate marketing. Θα ζούμε εκεί πέρα, παιδιά, άμα μας μείνει χρόνος, γιατί έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Μίλησα πολύ, αλλά από εδώ και πέρα θα έχεις περισσότερο εσύ το λόγο, γιατί το νόημα είναι να μας μεταφέρεις τη γνώση και αυτά που εσύ γνωρίζεις. Θα ξεκινήσω λίγο με κάποιες εισαγωγικές ερωτήσεις. Ποια είναι η ενασχόλησή σου με το e-commerce? Ασχολούμαι με το e-commerce τα τελευταία 2 χρόνια. Ξεκίνησα και εγώ με το dropshipping. Απέτυχε το πρώτο μου κατάστημα και πολλά στη συνέχεια. Αυτό να το πούμε, ισχύει σε κάθε online επιχείρηση. Σε κάθε επιχείρηση. Μην περιμένετε να πετύχετε με τη μία σε οτιδήποτε κάνετε. Μου στέλνει πολλοί κόσμο συνέχεια να κάνω review τα καταστήματά του. Μου λέει για την Amazon FBA, για διάφορες online επιχειρήσεις. Μου λέει απέτυχα και βλέπω και λέω τι απέτυχες. Εγώ έχω φάει τα μούτρα μου 100.000 φορές. Δεν υπάρχει αποτυχία. Δηλαδή, τι περιμένεις με τη μία να πετύχει? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η αποτυχία είναι κεφάλαιο. Ξεκίνησα λοιπόν με το dropshipping. Πάντα μιλάω για Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησα πάντα. Ελλάδα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Δεν ξέρω αν λειτουργεί στην Ελλάδα και κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και στη συνέχεια το γύρισα καθαρά σε print on demand. Το οποίο για μένα είναι η πιο κερδοφόρα μέθοδος ηλεκτρονικού εμπορίου. Και γι' αυτό το λόγο έχω δομήσει και το σεμινάριο, το e-commerce master, το οποίο δείχνει βήμα-βήμα από το μηδέν πώς να κατασκευάζει κάποιος ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να κάνει τη μέθοδο print on demand. Επομένως, με αυτό ασχολούμαι τώρα. Έχω 2 ηλεκτρονικά καταστήματα. Βέβαια, δεν έχω πολύ χρόνο να ασχοληθώ και εγώ, είναι η αλήθεια, γιατί ασχολούμαι και με άλλα πράγματα όπως γνωρίζεις. Όμως θέλω να ασχοληθώ πολύ πιο ενεργά με αυτό και είναι κάτι που είναι πραγματικά κερδοφόρο. Γι' αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει πραγματικά να βγάλει χρήματα, για μένα το πρώτο είναι αυτό, να κάνει ένα κατάστημα print on demand. Θέλεις λίγο να δώσεις το πλαίσιο να εξηγήσεις στον κόσμο τι είναι το print on demand, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν, το συνδυάζουν με το dropshipping πολλές φορές, ενώ είναι κάτι διαφορετικό και θέλει και διαφορετική προσέγγιση. Οπότε, αν μπορείς, δώσε μας έτσι λίγο εισαγωγικά τι είναι. Α, πριν προχωρήσεις, να τονίσω ότι υπάρχει link για το σεμινάριό σου στο. Όταν βγει το βίντεο στο YouTube, γιατί πραγματικά το θεωρώ πολύ αξιόλογο. Βασικά, στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο για το. Αυτό πήγα να πω. Νομίζω, ναι, δεν υπάρχει. Για print on demand δεν υπάρχει, πραγματικά. Να πούμε λοιπόν τι είναι το print on demand. Γιατί όντως ο περισσότερος κόσμος το συνδυαίει με το dropshipping, το οποίο ναι, είναι οι αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες είναι οι ίδιες. Δηλαδή, με το dropshipping τι κάνουμε? Παραγγέλνουμε ένα προϊόν, συνήθως από Κίνα, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να είναι από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Το βρίσκουμε ένα προμηθευτή λοιπόν, βάζουμε ένα προϊόν και το πολύ δελεαστικό σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι δεν απαιτεί αρχικό κεφάλαιο, γι' αυτό τραβάει τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή το αρχικό κεφάλαιο, δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτηση αργότερα, θα το αναλύσουμε και αυτό στη συνέχεια, αφορά άλλα πράγματα, αφορά συνδρομές σε πλατφόρμες. Αφορά τέτοια πράγματα και κυρίως σε marketing, που και αυτό πάλι μπορούμε να το ελαχιστοποιήσουμε. Έχω κάποιους τρόπους, όμως δεν χρειάζεται να έχουμε απόθεμα. Όπως θα κάναμε με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, είτε πουλούσαμε φυσικά προϊόντα, είτε πουλάμε στην Amazon FBA, δεν χρειάζεται από πριν να αγοράσουμε το απόθεμα. Επομένως, αυτό είναι ένα συν. Αυτό, για το dropshipping μιλάμε τώρα, αυτό μοιάζει και με το print on demand, διότι και σε αυτή τη μέθοδο πάλι δεν χρειάζεται να έχουμε απόθεμα. Τι κάνουμε λοιπόν? Φτιάχνουμε κάποια σχέδια ή τα φτιάχνουμε εμείς ή μπορούμε να προσλάβουμε και επαγγελματίες graphic designers για να κάνουν αυτή τη δουλειά για εμάς και στη συνέχεια αυτά τα σχέδια τα ανεβάζουμε. Έχουμε ένα αρχείο εικόνας, για να το πω πολύ απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ένα αρχείο εικόνας το οποίο το ανεβάζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω μιας άλλης πλατφόρμας παύλα εφαρμογής και στη συνέχεια τυπώνεται πάνω σε φυσικά αντικείμενα. Αυτά μπορεί να είναι μπλουζάκια, να είναι t-shirts, κούπες, κουρτίνες μπάνιου. Οτιδήποτε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Το μπλουζάκι αυτό, αν πούμε ότι πουλάμε μπλουζάκια, μπορεί να κάνει το κόστος παραγωγής του σε ένα εργοστάσιο να είναι 5 δολάρια. Και πάω εγώ και το πουλάω στο κατάστημά μου 25 δολάρια. Επομένως, όταν παραγγείλει ο πελάτης, γι' αυτό είναι print on demand, δίνει τα 25
5 δολάρια για να κατασκευαστεί το μπλουζάκι, τα 20 δολάρια είναι σε μένα και καθαρό κέρδος. Και η διαδικασία δηλαδή έχει ως εξής. Έρχεται, χτυπάει η παραγγελία ότι θέλει αυτό το μπλουζάκι με αυτό το σχέδιο. Εσύ κατευθείαν θα στείλεις στο... Όχι, όχι, δεν στέλνω. Δεν στέλνω, υπάρχει και αυτό, αλλά όλη η μέθοδος είναι αυτοματοποιημένη. Okay. Γίνεται αυτόματα. Με το που λαμβάνει το Shopify την παραγγελία, τη στέλνει στον προμηθευτή, στο Printify και τυπώνεται αυτόματα, χωρίς εγώ να κάνω τίποτα. Εξαιρετικά, αυτό είναι ακόμα. Δηλαδή είναι πλήρως... αυτό είναι παθητικό εισόδημα. Οκ, οκ. Και ποια θα λέγεις ότι είναι έτσι τα μεγαλύτερα challenges στο print on demand. Ας πούμε, για όσο καταλάβεις, στο dropshipping ένα μεγάλο challenge είναι οι επιστροφές, ακυρώσεις επιστροφές, ξέρεις. Τι συμβαίνει αντίστοιχα στο print on demand? Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Βέβαια, στο print on demand υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά. Γιατί στο dropshipping, συνήθως για να ξεχωρίσει το κατάστημά μας, αυτό που θα σας πούνε όλοι είναι να βρείτε μοναδικά και σπάνια προϊόντα. Γιατί, άμα δεν είναι σπάνια, θα πάει ο Αμερικάνος στο Walmart, θα πάει στην Amazon, θα τα βρει με 15 ευρώ και δεν θα πάρει από σένα πολύ απλά. Επομένως, για να νικήσεις τον ανταγωνισμό, πρέπει να βρεις πολύ, πολύ σπάνια, πολύ μοναδικά προϊόντα. Ή ακόμα καλύτερα αυτό που λέμε το cross-niching, δηλαδή να πάρεις προϊόντα τα οποία να συνδυάζουν δύο διαφορετικά niches. Αυτό είναι πολύ κερδοφόρο. Τι γίνεται τώρα όμως? Αυτά τα προϊόντα, όσο πιο πολύπλοκα γίνονται, τόσο περισσότερα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά και να έχουμε και επιστροφές και να έχουμε δυσαρεστημένους πελάτες, που αυτό είναι το νούμερο ένα που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Οι δυσαρεστημένοι πελάτες είναι ό,τι χειρότερο για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο print on demand, τι μπορεί να πάει λάθος με ένα μπλουζάκι? Okay. Δεν είναι λίγα αυτά που μπορούν να πάνε στραβά. Και ο χρόνος, συν το γεγονός ότι ο χρόνος παράδοσης είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το dropshipping. Διότι με το dropshipping έρχονται από Κίνα, ενώ με το print on demand έχουμε εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη για να είναι πολύ πιο προσβάσιμα στο πελάτη. Ανάλογα με το που πουλάμε. Με το που πουλάμε, ναι, ναι, βέβαια. Ποια ώρα στοχεύουμε. Okay. Εδώ λίγο θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, έτσι να καταλάβει και το κοινό. Παράδειγμα, καταρχάς να δώσω και εγώ ένα πολύ πολύ μικρό background. Το δικό μου background είναι στο e-commerce, αλλά είναι αποκλειστικά στο ελληνικό e-commerce. Έχω δικά μου e-shops, διαχειρίζουμε e-shops για άλλους κλπ. Αλλά μόνο Ελλάδα. Okay. Το κλασικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, στοχεύουμε... Η βασική πλατφόρμα είναι το Scrooge. Θέλεις να είσαι ανταγωνιστικός στο Scrooge σαν προμηθευτής. Τι είναι το αντίστοιχο, θα έλεγε, στην Ελλάδα? Γιατί το λέω? Είπες για ικανοποιημένο πελάτη και κατευθείαν εγώ, με το δικό μου μυαλό και προσέγγιση, σκέφτηκα, όπα, μην αφήσει αρνητική αξιολόγηση στο Scrooge, τον ίδια. Ποια είναι η αντίστοιχη κατάσταση στην Αμερική, κυρίως, που ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί στο print on demand? Αρχικά, αν δεν θες, δεν βάζεις και αξιολογήσεις. Ξεκινάμε από εκεί. Εγώ, ας πούμε, αξιολογήσεις δεν βάζω. Δεν έχω βάλει μέχρι στιγμής, δεν μου έχουν χρειαστεί, γιατί χρησιμοποιώ άλλες μεθόδους marketing. Σίγουρα είναι ένα συν, δεν αποτρέπω σε κάποιον να βάλει αξιολογήσεις. Σίγουρα δίνουν πόντους σε ένα κατάστημα. Όμως από τη στιγμή που είναι ένα δικό σου κατάστημα, δεν υπάρχει στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει Scrooge, πού θα πάει ο άλλος? Είναι δικό σου traffic. Πάρτε κατευθείαν στο κατάστημά σου. Δεν έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει με κάτι άλλο. Οπότε αυτό με τις αξιολογήσεις πιστεύω δεν παίζει τόσο στο print on demand. Στην Amazon παίζει. Παίζει πάρα πολύ και μάλιστα άμα φας αρνητικά reviews πέφτεις χαμηλά στη λίστα. Τι χρειάζονται αυτά? Δηλαδή θα βάλεις το μαγαζί σου, το print on demand μαγαζί, σε Amazon listings ή δεν είναι κάτι που συνηθίζεται ή δεν αποδίδει? Γίνεται αυτό, γίνεται πολύ περισσότερο με το dropshipping. Όταν έχεις, καταρχήν πάρα πολλοί το κάνουν αυτό ταυτόχρονα, έχουν και στην Amazon και μάλιστα, τι κάνουν οι περισσότεροι? Κλέβουν σε εισαγωγικά το κοινό της Amazon, που έχει εκατομμύρια χρήστες, και το drive στο δικό τους κατάστημα. Για να έχουν μια δωρεάν κατά κάποιο τρόπο πηγή traffic. Αυτό είναι πολύ αποδοτικό. Όμως, όταν κάνουμε print on demand, η Amazon έχει ξεχωριστό τμήμα, να το πω έτσι, που λέγεται Merch by Amazon, και αυτό είναι το print on demand της Amazon. Επομένως, θα πρέπει, αν θέλω τα print on demand προϊόντα μου να τα καταχωρήσω και στην πλατφόρμα της Amazon, θα πρέπει να ακολουθήσω αυτή την οδό, όχι να πάω να τα βάλω σαν πωλήτρια, okay, ή με FBA, με KDP, μάλλον αποκλειστικά με το Merch by Amazon.
Όμως, εκεί είναι χαμηλότερα τα margins. Όμως, μπράβο, αυτό θα πήγαινα από τώρα. Όμως, τα fees, είναι, δηλαδή νομίζω είναι 70% σου περτάει η Amazon και 30% παίρνει εσύ. Okay, το οποίο γιατί να το κάνω, γιατί να το κάνω αφού μπορώ να παίρνω όλο το κέρδος εγώ. Okay. Η κλασική ερώτηση που προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι generic niche market. Δηλαδή, τι κατάστημα να φτιάξω. Σκέφτηκα, okay, θέλω πριν το demand, πιάνω ένα κλάδο. Να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο τι σημαίνει. Το generic σημαίνει γενικού ενδιαφέροντος. Niche market σημαίνει, πιάνω κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Παράδειγμα, τι να πω τώρα, άτομα που αγαπάνε γάτες, σκύλους. Ναι, μπράβο, ναι. Το κλασικό, ναι. Λοιπόν, αρχικά να πούμε λίγο τα καταστήματα. Υπάρχουν τριών ειδών κατηγορίες καταστημάτων. Υπάρχουν τα generic stores, τα οποία είναι τα δικά μας jumbo. Είναι καταστήματα που μπορείς να βρεις τα πάντα, γενικού ενδιαφέροντος. Μπορείς να βρεις προϊόντα από κουζίνα, από σπίτι, από μαθητικά είδη, οτιδήποτε. Υπάρχει μετά το niche store, που στοχεύει σε μία συγκεκριμένη κατηγορία και συγκεκριμένα όσο περισσότερο πιο στοχευμένο είναι αυτό το niche, τόσο καλύτερα. Και θα μιλήσω αργότερα για το niche. Και υπάρχουν και τα flex stores. Τα flex stores είναι αυτά που κάνουν ταυτόχρονα, που έχουν μάλλον προϊόντα ταυτόχρονα που έχουν προέλθει και από print on demand και από dropshipping. Δεν το συνιστώ αυτό. Για ποιο λόγο δεν το συνιστώ? Διότι θα πρέπει για κάθε προϊόν ξεχωριστά να πας στην περιγραφή και να γράψεις τους διαφορετικούς χρόνους αποστολής. Επομένως, εκεί μπλέκει λίγο το πράγμα και θα περιμένει ο πελάτης, μπορεί να δει άλλο προϊόν, να το περιμένει σε μία εβδομάδα, να του έρθει σε τρεις εβδομάδες, να μείνει δυσαρεστημένος κτλ. Επομένως, αυτό που προτείνω εγώ είναι το niche store. Να βρείτε μία κατηγορία στην οποία είστε καλοί, πιστεύετε ότι μπορείτε να προωθήσετε, ιδανικά να είναι κάτι που σας αρέσει, κάτι που αγαπάτε και να πάτε να χτίσετε το κατάστημά σας γύρω από αυτό το niche. Πάνω σε αυτό λίγο, λέμε niche market, ωραία, άρα πιάνουμε μία κατηγορία. Μετά, πόσο αριθμό προϊόντων θεωρείς ότι πρέπει να έχει ένα κατάστημα αντίστοιχα print on demand? Πολύ καλή ερώτηση, μου αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση, διότι αυτό που λέω εγώ πάντα, τουλάχιστον 20 διαφορετικά προϊόντα. Ξεκινάμε από τουλάχιστον 20. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να μην φαίνεται αδιανό το κατάστημά μας. Άμα μπεις σε ένα κατάστημα και δεις 5 προϊόντα, θα πεις τι είναι αυτό, σκέμ, δεν δείχνει ωραίο, δεν δείχνει ωραία η βιτρίνα του καταστήματος. Πρέπει λοιπόν ένα κατάστημα να δείχνει πάρα πολύ κομψό, να είναι ολοκληρωμένο και αυτό γίνεται με τουλάχιστον 20 προϊόντα, όμως εγώ προτείνω στη συνέχεια να βάζουμε συνεχώς σιγά σιγά και άλλα και άλλα. Και ο δεύτερος λόγος είναι διότι αυτό που ψάχνουμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θα το ξέρεις εσύ Χρήστο, είναι να βρούμε το winning product. Εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο που πολλοί κολλάνε και για να το βρούμε δυστυχώς πρέπει να κάνουμε πολλές δοκιμές. Άρα να έχουμε μόνο 5 προϊόντα, μπορεί κανένα από αυτά τα 5 να μην είναι winning product, οπότε να χρειαστεί να βάζουμε κι άλλα, να τεστάρουμε κι άλλα και ούτω καθεξής. Και ποια διαδικασία θα λύσεις ότι ακολουθείς για να εντοπίσεις τα winning products? Δηλαδή είναι, παράδειγμα, πάλι εγώ θα επανέλθω στο ελληνικό. Εμείς θα κοιτάξουμε στο Scrooge, επειδή ξανά είναι η αρχή, μέσα και το τέλος του ελληνικού εμπορίου, θα δεις την κατηγορία στο οποίο θες να παίξεις, τα popular products ή πιο popular brands. Τι γίνεται στο εξωτερικό, στην Αμερική? Πώς βρίσκουμε το winning product τώρα? Πρέπει να το βγάλουμε εκεί έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Συνήθως, δυστυχώς, εδώ είναι που φεύγει το μεγαλύτερο αρχικό κεφάλαιο, διότι λέμε ότι αυτές οι μέθοδοι δεν έχουν αρχικό κεφάλαιο, όμως συνήθως το αρχικό κεφάλαιο φεύγει στη διαφήμιση. Δεν έχει σημασία, το λέω συνέχεια, αυτό την έχω πατήσει και εγώ άπειρες φορές και είναι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Βρίσκουμε ένα προϊόν το οποίο πάσχουμε όλοι από αυτό που λέμε, πώς το λένε, illusionary superiority. Δηλαδή, ναι, όταν κάτι είναι δημιούργημά μας, δεν μπορούμε να δούμε τι πάει λάθος. Δεν μπορούμε να δούμε ότι είναι χάλια. Αν είναι όντως χάλια. Επομένως, αν πιστεύουμε εμείς ότι είναι ωραίο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πουληθεί κιόλας. Δεν σημαίνει ότι θα το αγαπήσει ο κόσμος ή ότι το ζητάει ο κόσμος. Αν μας πει η μαμά μας ότι είναι ωραίο, πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αγοράσει ο κόσμος. Εδώ λοιπόν πρέπει να το βγάλεις εκεί έξω το προϊόν σου. Πρέπει να το βγάλεις στο marketplace. Και αυτό συνήθως γίνεται με διαφήμιση. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για να βρούμε το winning product. Μία μέθοδος και η πιο αποτελεσματική είναι οι Facebook Ads.
όπου και εκεί πάλι έχω τέσσερις τεχνικές που περιγράφω για να κάνεις, ας πούμε, τα split test, για να κάνεις, να βρεις ένα look-like audiences, μετά να κάνεις scaling ή μπορείς να κάνεις την τεχνική direct, δηλαδή να ρωτήσεις απευθείας το κοινό, να κάνεις, αλλά να έχεις διαφορετικό objective στην καμπάνια σου, δηλαδή να ρωτήσεις τον κόσμο, να ρωτήσεις απευθείας τον κόσμο, ποιος αρέσει, α, β, γ, δ. Αλλά εκεί δεν στοχεύεις leads, εκεί στοχεύεις engagement. Τα comments για να μπορεί να σχολιάσει να σου πει ο κόσμος. Αυτός είναι ένας πολύ, πολύ αποδοτικός τρόπος. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι χιλιάδες άλλοι τρόποι marketing για να το κάνουμε. Okay, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα θα έλεγες ότι ο τρόπος με τον οποίο βρίσκεις τελικά το winning product είναι ότι θα δοκιμάσεις τι πάει, τι δεν πάει. Πολύ σωστά. Δοκιμές. Δοκιμές, δοκιμές. Ναι, αυτό γενικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά ό,τι έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή, αυτό είναι και στο dropshipping, είναι και στο κλασικό παραδοσιακό εμπόριο. Τώρα, ποιοι κλάδοι, Παύλα, ας το πούμε έτσι, αγορές έχεις δει να αποδίδουν καλύτερα στο print on demand που έχεις ασχοληθεί? Oh my God. Μία απάντηση, μία και μοναδική. United States. Δεν υπάρχει λόγος να πάτε πουθενά αλλού. Ακόμα και αν απευθύνεστε σε όλο τον κόσμο, πείτε ότι κάνετε ένα κατάστημα και πάτε να στοχεύσετε όλο τον κόσμο. Θα δείτε ότι το 80% των πωλήσεών σας θα έρχεται από Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα γιατί να πάτε να πληρώνετε για Ζιμπάμπουε, για Κίνα, για δεν ξέρω και εγώ γιατί άλλο, τζάμπα θα πληρώνετε και δεν στοχεύετε απευθείας εκεί που είναι τα λεφτά. Τα λεφτά είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα. Αυτό το προτείνω οπωσδήποτε για αρχάριους. Το να απευθυνθεί σε παγκόσμιο κοινό θα το πρότεινα σε λίγο πιο προχωρημένους, αλλά έχει πάρα πολλούς κινδύνους και έχει και πολύ ρίσκο. Υπάρχουν καταστήματα που έχουν καταστραφεί, που πηγαίνανε πολύ καλά, βγάζανε εκατομμύρια το χρόνο με Ηνωμένες Πολιτείες και όταν πήγαν να κάνουν λίγο expansion, την πατήσανε. Οπότε δεν το προτείνω. Με Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργεί το πράγμα στην εντέλεια. Επομένως, είναι το μοναδικό marketplace που προτείνω να στοχεύουμε. Γενικά, τι margins θα έλεγες ότι προκύπτουν, να θέσω πάλι το πλαίσιο λίγο να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ρωτάω κάτι τέτοιο. Γενικότερα, το αμερικάνικο κοινό θεωρείται από τα πιο ακριβά για να προσεγγίσεις, αλλά με το μεγαλύτερο LTV, lifetime value, δηλαδή τελικά ο μέσος Αμερικανός θα πληρώσει περισσότερο, πολύ περισσότερο, από το μέσο Έλληνα, ας πούμε, αν το συγκρίνουμε έτσι. Σίγουρα. Τι return on investment μπορούμε να περιμένουμε σε ένα μικρό προφανώς, γιατί ο περισσότερος κόσμος μας βλέπει αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για ένα e-commerce platform που θα κάνει ένα εκατομμύριο το χρόνο. Άρα, πού θα έλεγες ότι βρίσκεται ένα return on investment ουσιαστικό? Έχει να κάνει αρχικά, παίζει τεράστιο ρόλο η διαφήμιση. Πόση διαφήμιση θα κάνεις στο κατάστημά σου. Γιατί, όπως είπα, επαναλαμβάνω, εκεί φεύγει το περισσότερο χρήμα στη διαφήμιση. Το να ανοίξεις ένα κατάστημα και να το βγάλεις εκεί έξω live είναι λιγότερο από 100 ευρώ. Είναι αστείο το ποσό. Δηλαδή με 100 ευρώ ξεκινάς άνετα ηλεκτρονικό εμπόριο. Βέβαια, εγώ δείχνω και κάποιους δωρεάν τρόπους διαφήμισης και θα συζητήσουμε για αυτούς και εδώ. Όπως για παράδειγμα είναι το SEO. Αυτή όμως τι γίνεται? Απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει λοιπόν με τι στόχους έχεις θέσει. Αν θες γρήγορα λεφτά, αν θες γρήγορα να σου αποδώσει το κατάστημά σου, πρέπει να ρίξεις και χρήμα. Πρέπει να ρίξεις κεφάλαιο σε διαφήμιση για να δεις αυτό το return on investment. Αν θέλεις, αν έχεις την υπομονή και θες να περιμένεις να αποδώσει, τότε θα πας σε δωρεάν τρόπους διαφήμισης που υπάρχουν αρκετοί και θα περιμένεις να αποδώσει. Στο τελευταίο βίντεο που έκανα σήμερα στο κανάλι, το ανέβασα σήμερα, έχει να κάνει και με το πόσο εσύ προμοτάρεις το προϊόν, διότι όπως λέω πολλές φορές, η τιμή είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Δεν υπόκειται ούτε σε προσφορά και ζήτηση, ούτε σε τέτοιους νόμους, ούτε σε τίποτα. Εγώ λοιπόν σε αυτό το προϊόν έχω δει και κάποια σχόλια από κάτω που λένε είσαι άπλιστη και τέτοια, κοπάνα τους εκεί, τους ερωτευμένους. Γιατί λέω το θέμα είναι πώς να βγάλετε λεφτά από την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, και λέω ναι, θα το κάνω 200% ROI. Έτσι, να χτυπήσω τους ερωτευμένους, γιατί ξέρω ότι ο άλλος επειδή είναι ερωτευμένος θα τα σκάσει. Οπότε τον χτυπάω εκεί 200% ROI. Επομένως, αφού με ρωτάς τι επιστροφή, μπορείς να έχεις μέχρι και 200%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δώσουμε λίγο ένα πλαίσιο για το SEO. Είναι όντως πολύ δουλειά. Δηλαδή, πρέπει σε κάθε προϊόν να κάνεις
τίτλους περιγράφεις, δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλά καθόλου. Γι' αυτό είναι και τζάμπα. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις εμπειρία, δεν έχεις, κάτι πρέπει να βάλεις, τη δουλειά σου να βάλεις. Δηλαδή. Ακριβώς. Δεν έχεις λεφτά πουθενά. Εγώ, ας πούμε, να σας πω, και όχι μόνο εγώ, τα περισσότερα καταστήματα, εγώ βαριέμαι. Βαριέμαι να κάνω το SEO. Ξέρω πώς να το κάνω, αλλά βαριέμαι. Γιατί έχει πολλή δουλειά. Δηλαδή, εκτιμώ το χρόνο μου πολύ περισσότερο από το. Προτιμώ να πληρώσω, δηλαδή, σε μία influencer, να τα σκάσω με τη μία και να μου έχει ένα βίντεο το οποίο θα μου φέρνει συνέχεια λεφτά. Θα είναι το προϊόν, θα κρατάει την κούπα ή θα φοράει το μπλουζάκι, το δικό μου προϊόν. Και θα είναι το βίντεο στην πλατφόρμα της. Και θα το βλέπει ο κόσμος και σε ένα χρόνο από τώρα. Και θα την πληρώσω μία φορά. Και θα μου φέρνει traffic για πάντα. Παρά να κάθομαι να γράφω και να γράφω και να χτυπήσω τα AI της Google για να με προτείνει κτλ. Κτλ. Όμως, επειδή δεν έχουν όλοι την ίδια στρατηγική. Αν κάποιος έχει πολύ χαμηλό budget και θέλει να ξεκινήσει εντελώς δωρεάν, θα πρέπει να βάλει τον πισινό του κάτω και να κάτσει να κάνει περιγραφές προϊόντων μέχρι 400 λέξεις σε κάθε μία σελίδα προϊόντος, σε κάθε μία κατηγορία, ακόμα και στην κεντρική σελίδα. Εδώ τώρα προκύπτει μια, ας το πούμε έτσι, ένα ερώτημα. Πάλι στην Ελλάδα, ας πούμε, το homepage σχεδόν δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Γιατί το user experience είναι full κατευθείαν στο product. Okay. Αφού έρχονται από το Scrooge, ναι, λογικό, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, πρέπει να έχει fully optimized το product. Ναι, ναι, ναι. Υποθέτω δεν είναι το ίδιο στο print on demand. Το homepage παίζει ρόλο. Είναι αναλόγως, όταν τρέχεις μία διαφήμιση, σίγουρα θα στοχεύσεις ένα προϊόν. Όταν κάνεις μία διαφήμιση στη Facebook, για παράδειγμα, ένα προϊόν θα στοχεύσεις. Δεν θα πας να τρέξεις διαφήμιση στη homepage, δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Πας να στοχεύσεις ένα συγκεκριμένο προϊόν. Επομένως, αν φέρνεις traffic με αυτόν τον τρόπο, στοχεύεις ένα προϊόν. Όπως επίσης και όταν κάνεις influence marketing, πάλι η κοπέλα ή το αγόρι που θα συνεργαστείς, ένα προϊόν θα σου προμοτάρει. Όμως εκεί, γιατί, για ποιο ρόλο, τι ρόλο παίζει το κατάστημα που είπα να φαίνεται ωραίο. Διότι εγώ τι πήγα και έκανα. Είναι αυτό που λέμε το λάθος. Ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ένα προϊόν. Είχα τρελαθεί. Λέω πω, ότι είναι αυτό το ωραίο που έφτιαξα και χαιρόμουν πάρα πολύ. Και πήγα και πλήρωσα μία κοπέλα για να διαφημίσει αυτό το προϊόν. Το οποίο ήμουν σίγουρη ότι θα κάνει τρελές πωλήσεις. Το διαφήμισε η κοπέλα το προϊόν. Και το θέμα ποιο είναι. Ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν το αγόρασε ούτε ένας πελάτης. Αλλά αντιθέτως αγόρασαν άλλο προϊόν το οποίο το είχα του πεταματού. Λέω αυτό αποκλείεται να πουληθεί και τελικά κοίτα να δεις. Γι' αυτό είπα και πριν ότι δεν πρέπει να κάνουμε με τα δικά μας κριτήρια. Άρα, εμείς ναι μεν φέρνουμε traffic σε ένα προϊόν, όμως ο πελάτης θα μπει να δει και τα άλλα προϊόντα μας. Γι' αυτό πρέπει το κατάστημά μας να είναι σωστά δομημένο. Μου κάνει πραγματικά πάρα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο διαφορετική προσέγγιση έχει. Δηλαδή, πάλι θα μιλήσω λίγο για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν σε νοιάζει τίποτα, σε νοιάζει. Μπήκε στο προϊόν. Πρέπει απλά με ένα κλικ να κάνει την αγορά. Δεν σε νοιάζει να δει άλλα προϊόντα, κάνει συμπληρωματικές. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Θέλεις να πάρεις αυτό το conversion, να φύγει και να το κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ισχύει. Και εμείς, αυτό στο print on demand, αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό το κάνουμε με εφαρμογές όμως εμείς. Αυτό που λες το impulse buy. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το impulse buy. Να μην το σκεφτεί πολύ πολύ ο πελάτης, να το πάρει κατευθείαν το προϊόν. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή είπες και αυτό ότι έχουν περισσότερη κουλτούρα καταναλωτική, αν κάποιος εμπιστεύεται τον influencer, διότι αυτό το μεγαλείο έχει το influence marketing, γι' αυτό το προτιμούσα τρόπο διαφήμισης. Εγώ πληρώσα αυτή την κοπέλα, η οποία είχε ένα πιστό following και προώθησε ένα άλλο προϊόν. Αλλά το προϊόν ήταν μάπα τελικά, εγώ νόμιζα ότι ήταν ωραίο. Αλλά οι κοπέλες οι άλλες που είδαν το προϊόν, επειδή εμπιστεύτηκαν την influencer, μπήκαν στον κόπο να δούνε και όλο το κατάστημά μας. Επομένως, αγόρασαν τελικά άλλα προϊόντα. Άλλη μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση που μου κάνω πάνω στην διαφήμιση. Δεν είχα σκοπό να την κάνω, αλλά έχει ό,τι θες. Πολύ προς τα εκεί. Είναι το εξής. Το influencer marketing δουλεύει. Καταρχάς, να το πούμε, όντως δουλεύει. Το θέμα είναι. Απίστευτα. Ναι, όντως δουλεύει. Αυτό δεν χρειάζεται. Το λατρεύω. Αν χωρίζαμε, ας το πούμε έτσι, τους influencers σε τρεις κατηγορίες. Τους super top, ξέρεις, τα... Τους micro που λέμε, τους micro influencers, υπάρχουν και ορολογίες. Πώς θα έλεγες ότι έχεις πετύχει εσύ το best return on investment? Όσο πιο μικρή, τόσο το καλύτερο. Μην πάτε ποτέ στους μεγάλους.
Ποτέ. Ποτέ, Αυτό. δηλαδή, πάνω από 1 εκατομμύριο ή 500.000 είναι red flag για μένα. Δεν πάω ποτέ. Για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για το χρηματικό. Καλά, καλά, αυτοί ζητάνε, εντάξει, θα σου ζητήσει 5.000, ο άλλος για ένα post, αν είναι δυνατόν. Σιγά μη, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν πάμε ποτέ στους πολύ μεγάλους. Αλλά όχι μόνο αυτό. Γιατί πλέον, στη σύγχρονη εποχή, το influence marketing, έχω μιλήσει πολλές φορές στο κανάλι γι' αυτό, έχει αλλάξει. Δεν είναι πλέον ο influencer, δεν είναι αυτός που έχει τους πολλούς followers και τέτοια και εκατομμύρια κτλ. Δεν είναι αυτό. Ο κόσμος πλέον, το έχω πει σε πολλά βίντεο, θα το πω και εδώ, ίσως κάποιοι αν το έχουν παρακολουθήσει να επαναλαμβάνω, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Η κοπέλα θα ταυτιστεί με την κοπέλα της διπλανής πόρτας. Δεν θα ταυτιστεί με το μοντέλο της Victoria's Secret. Γι' αυτό χρεοκόπησε και αυτός ο οίκος. Καμία κοπέλα δεν αγοράζει αυτά τα εσόρουχα. Γιατί καμία κοπέλα δεν ταυτίζεται. Θέλουμε φυσικούς ανθρώπους, καθημερινούς ανθρώπους, που να μπορούν φυσικά, με φυσικό τρόπο, να προωθήσουν τα προϊόντα μας. Είχα συνεργαστεί με μια άλλη κοπέλα, με μια influencer, και ήταν μια κούπα. Μια κούπα του καφέ που ήθελα να μου διαφημίσει. Βέβαια, η συγκεκριμένη κοπέλα δυστυχώς δεν είχε εμπειρία, γιατί της είπα, βγάλε μια φωτογραφία να φαίνεται το προϊόν. Και τι έκανε, πήρε την κούπα, βγήκε έξω εκεί στο δρόμο, και μου κρατούσε την κούπα έτσι. Την είχε βάλει εδώ στο χέρι της πάνω και μου ήταν έτσι. Τι λέω, θέλω με τις μπιτζάμες να είσαι, ούτε βαμμένη. Στο σπίτι σου, σαν να έχεις μόλις ξυπνήσει και να απολαμβάνεις τον καφέ σου. Θέλω φυσικότητα. Δηλαδή, τι μου την κρατάς έτσι και μου βγαίνει στον δρόμο. Θα πήγαινε ποτέ κανένας έτσι με μια κούπα στον δρόμο. Πού τη βρήκες στον δρόμο την κούπα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος πλέον, αυτό με το influence marketing, όσο πιο μικρή, όταν ο μικρή εννοώ μικρό following, τόσο το καλύτερα, τόσο πιο πολύ conversions θα έχουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι κάτι που έχω παρατηρήσει κι εγώ. Ειλικρινά, τα μικρά κανάλια, ειδικά και τα νης, κανάλια μόνο, και accounts γενικότερα στο Instagram. By the way, για εμένα το Instagram είχε το καλύτερο return on investment. Διαφωνώ σε αυτό. Χαίρομαι μετά, που διαφωνώ. Και μετά εγώ το YouTube. Sorry. Για μένα είναι το YouTube. Okay. Για μένα το Instagram δεν αποδίδει. Μπορεί να αποδώσει, αλλά τι γίνεται. Να πω τη δική μου άποψη. Σίγουρα σέβομαι την άποψη σου, Χρήστο, το ξέρεις. Το Instagram, τι γίνεται. Βλέπεις μία influencer, ας πούμε. Γιατί κυρίως για κοπέλες μιλάμε. Τι κάνουν, αχ, τι κάνουν αυτοί οι άτιμοι influencer. Μία σωστή επιχείρηση, ένα σωστό επιχειρηματίας που ένα συνεργαστεί με έναν influencer, το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει είναι τα analytics. Πώς τα λένε αυτά, τα στατιστικά του κοινού. Οι περισσότερες κοπέλες, και βάζω και τον εαυτό μου, και εγώ είμαι guilty σε αυτό, έχουν μεγαλύτερο ανδρικό κοινό. Καμία επιχείρηση δεν το θέλει αυτό. Καμία επιχείρηση δεν το θέλει αυτό. Οπότε πάνε και τροποποιούν την πίτα. Και αντί για 70% ανδρικό κοινό, 30% γυναικείο κοινό, την τροποποιούν. Τι πας λοιπόν εσύ να κάνεις. Πας να προωθήσεις ένα προϊόν που και να μην είναι 100% γυναικείο, επειδή οι γυναίκες είναι λίγο ισχυρότερο καταναλωτικό κοινό. Εμείς οι γυναίκες αγοράζουμε πιο πολύ, και εγώ πάντα γυναίκες στοχεύω στις διαφημίσεις μου. Όταν έχουμε ένα τέτοια δυσαναλογία στο Instagram, δεν βρίσκουμε το κατάλληλο καταναλωτικό κοινό και μπορεί τσάπα να πληρώνουμε για διαφήμιση. Ενώ στο YouTube, σύντομα το γεγονός ότι θα κάνει άλλο ένα post και θα χαθεί μετά από καιρό, θα κατέβει κάτω και ποιος το είδε, ποιος τέτοιο. Ενώ στο YouTube τα βίντεο παίρνουν συνεχώς traffic, δεν παλιώνουν τα βίντεο. Δηλαδή, θα το έχεις δει και εσύ, Χρήστο, κάνουμε βίντεο πριν από ένα χρόνο, πριν από 2 χρόνια, και τα βλέπει ακόμα ο κόσμος. Δηλαδή, μία φορά πληρώνεις, γι' αυτό μου αρέσει το YouTube, μία φορά πληρώνεις ένα άτομο και στη συνέχεια είναι το βίντεο εκεί πάνω και σου φέρνει για πάντα πωλήσεις. Να πω λίγο εδώ πέρα, αν δεν το έχεις δοκιμάσει, αξίζει να το δοκιμάσεις. Τα Facebook groups έχουν πολύ καλά returns. Γιατί τα προωθεί το ίδιο το Facebook πλέον. Οπότε, αυτό αν είσαι ισχύει. Ένα Facebook group που είναι σε ένα συγκεκριμένο niche που σε ενδιαφέρει, το return on investment είναι επίσης πάρα πάρα πολύ καλό. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στο business της όλης υπόθεσης. Δηλαδή, OK, θέλω να κάνω print on demand και θέλω να ασχοληθώ με την Αμερική. Η πρώτη ερώτηση που έρχεται, να ξέρεις, η δεύτερη είναι για τους φόρους, αλλά δεν θα πάω ακόμα εκεί. Η πρώτη ερώτηση είναι, χρειάζεται εταιρεία. Δηλαδή, θα τη συζητήσουμε και αυτή, γιατί ξέρουμε και οι δύο ότι είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Αχ, πολύ μου αρέσουν αυτά. Ναι. Σε πρώτη φάση, λέει ο άλλος, okay, χρειάζεται εταιρεία, χρειάζεται να ανοίξω από την αρχή. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση για να μπορώ να πουλάω στην Αμερική.
Αρχικά, όλος ο κόσμος νομίζει, αποφεύγει να κάνει αυτές τις μεθόδους, να ανοίξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και όλα αυτά, γιατί νομίζει ότι πρέπει να πάει στην εφορία, πρέπει να πάει να κάνει χαρτούρα, γραφειοκρατία, να ανοίξει έναρξη επιχείρησης ή κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται αυτό. Φυσικά και γίνεται. Μπορείς να πουλήσεις προϊόντα, να κάνεις ηλεκτρονικό εμπόριο κάτω από μία LLC, κάτω από μία πολυεθνική, κάτω από οτιδήποτε. Ο τρόπος που λειτουργεί το print on demand και το dropshipping είναι το sole proprietorship. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά, δεν ξέρω αν κάποιος, από το κοινό κάποιος αν μπορεί να βοηθήσει. Σημαίνει ότι... Θα το λέγαμε. Μπράβο, ναι. Έτσι λέγεται. Δηλαδή, εγώ σαν Τέρι Ουζουνέλη, εγώ φορολογούμαι με το δικό μου αφημί. Δεν χρειάζεται να πάω να βάλω καινούριο αφημί για το καταστημά μου. Αυτό συμβαίνει. Εγώ είμαι solo, γι' αυτό λέγεται sole proprietorship και φορολογούμε στο δικό μου αφημί. Το δικό μου αφημί, καταρχήν, σε όποια πλατφόρμα και να πας, σου ζητάει παντού αφημί. Δεν μπορείς να ανοίξεις ηλεκτρονικό κατάστημα άμα δεν το δώσεις. Επομένως, γίνεται αυτόματα η διαδικασία. Δεν υπάρχει δηλαδή λόγος να αγχώνεται ο κόσμος για αυτό το πράγμα. Εδώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα να μην κάνεις ένα επιχειρηματικό βήμα γιατί λες. Α, μόλις ξεκινήσω, θα ξεκινήσω, μου παίρνει η εφορία, από την αρχή θα μου παίρνει. Cool. Ξεκίνα. Κάνε το βήμα. Ξεκίνα με το δικό σου αφημί. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαθύσαμε. Ναι, συνέχισε, Χρήστο. Στην αμέσως επόμενη ερώτηση, α, πόσο φορολογείται. Και το λέμε αυτό και στις επενδύσεις. Τώρα, επειδή τα δικά μας κανάλια αγγίζουν και ζητήματα επενδύσεων. Και είμαι σε φάση αλήθεια τώρα. Δηλαδή, δεν έχεις ξεκινήσει. Δεν έχει βγάλει ένα ευρώ και μου λες πόσα από αυτά τα ευρώ θα σου πάρει το κράτος. Καταρχήν, μισό λεπτάκι, ναι, να το πούμε κιόλας, γιατί ο κόσμος αγχώνεται και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αρχικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο υπάρχουν δύο τύποι φορολογιών. Υπάρχουν τα income taxes, υπάρχουν και τα sales taxes. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για αυτά τα θέματα, αλλά δεν τα καταλαβαίνει κανένας. Ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι δεν τα καταλαβαίνουν. Κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Καταρχήν, τα income taxes αφορούν την κάθε χώρα. Που και αυτή κάθε χώρα έχει διαφορετικό φορολογικό καθεστώς, είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, η φορολογική μας δήλωση κτλ. Καλείσαι να πληρώσεις sales taxes τώρα, κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό καθεστώς. Και τι γίνεται λοιπόν, αν τα έσοδα που έχεις από το κατάστημά σου, από μία μόνο πολιτεία, πρέπει να κάνεις αυτό που λένε το NICS, να είσαι κατάλληλος για NICS, έτσι λέγεται. Κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό NICS, που σημαίνει ότι αν καταφέρεις να βγάλεις πάνω από 500.000 δολάρια το χρόνο, τότε θα πληρώσεις στην αντίστοιχη πολιτεία. Από μία πολιτεία μόνο. Από μία πολιτεία. Εδώ λοιπόν για τους φίλους μου, τους εκατομμυριούχους που αγχώνονται, που βγάζουν τόσα εκατομμύρια και από μία πολιτεία. Παιδιά, εντάξει, πείτε μας και εμάς μετά. Εντάξει, όταν πληρώσετε τα sales taxes και είστε κατάλληλοι για να έχετε. Αυτό νομίζω όταν φτάσεις εκεί, οι δικηγόροι σου έχουν λύσει τα ζητήματα. Καλά, όταν φτάσεις εκεί, όχι. Έχεις καταφέρει να κάνεις κι άλλα. Όχι, τέλος πάντων. Προφανώς. Τώρα, να τοποθετήσω λίγο κι εγώ σε αυτό, γιατί δεν το συνηθίζω. Ειλικρινά, παιδιά, σταματήστε να φοβάστε τα τάξεις. Σταματήστε να φοβάστε να δηλώσετε σε βήματα. Καταναλώνετε τόσο πολύ ενέργεια σε κάτι αντιπαραγωγικό που δεν έχει νόημα. Διπλασίασε το τζίρο σου. Δηλαδή, αντί να σκέφτεσαι πώς θα μειώσεις το φόρο σου, εστίασε να διπλασιάσεις το αποτύπωμά σου. Είναι τόσο πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι δικαιολογίες που χρησιμοποιεί το μυαλό μας για να μας αποτρέψει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εγώ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έκανα το βήμα, γιατί παρακολουθούσα είχα κάποιους μέντορες Αμερικάνους και Καναδούς και για πολλά χρόνια είχα το πρόβλημα ότι μένω στην Ελλάδα. Και επειδή είχα φάει. Τι γίνεται, το μυαλό ξέρετε τι κάνει. Μας προστατεύει με βάση παλιές εμπειρίες που είχαμε. Επειδή είχα φάει ένα άκυρο από άλλη επιχείρηση στην οποία δούλευα, αμερικάνικη επιχείρηση, στην οποία δούλευα full time, παρήγαγα πάρα πολύ έργο και είχα βοηθήσει πάρα πολύ την επιχείρηση και τους είχα φέρει πολλά χρήματα και ήταν 100% σίγουρο ότι θα με προσλάμβαναν και τελικά έφαγα άκυρο επειδή είμαι από Ελλάδα. Αυτό, ο καθένας παίρνει αυτό που τον πονάει και το κάνει την άμυνα του και το βάζει εκεί τη safe zone. Μετά λοιπόν, όταν πήγα και άρχισα να ασχολούμαι με όλα τα υπόλοιπα, ηλεκτρονικό εμπόριο, Amazon FBA κτλ., έλεγα καλά, δεν θα πετύχω επειδή είμαι από Ελλάδα. Α, καλά, τι μιλάνε αυτοί, Αμερικάνοι είναι. Μιλάνε οι Καναδοί. Εγώ τι να κάνω από Ελλάδα. Είχα βάλει. Το πρώτο barrier που είχα ήταν η χώρα μου, η Ελλάδα. Τώρα όμως που βλέπω ότι όλα αυτά τα έχω καταφέρει, ότι όλα αυτά ήταν BS που απλά δημιουργούσε το μυαλό μου και ότι τα έχω καταφέρει από την Ελλάδα,
Λέω, κοίτα να δεις τι έκανε το μυαλό. Αλλά το καταλαβαίνω και αυτό, αυτή είναι η δουλειά του, οπότε σου λέει την πάτησες παλιά. Ναι, είναι για να προστατευόμαστε. Επομένως, η επόμενη ερώτηση, έτσι, που είναι λίγο follow-on σε αυτό που είπες, ποιο είναι το προφίλ ανθρώπου που είναι καταλληλότερο για να ξεκινήσει ένα business όπως το print on demand? Και πριν απαντήσεις, να πω ότι, παιδιά, τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, γιατί το είχα πει από την αρχή, προς το τέλος θα αρχίσουμε να απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Οπότε, πέρασε και όλα η ώρα. Φαντάζομαι ότι είναι παρά 20. Μέχρι να κάνω μερικές ερωτήσεις, να τις σημειώσω, να τις απαντήσουμε. Πάμε, βομβαρδίστε, βομβαρδίστε, πάμε. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Δεν θα με ξαναδείτε. Δεν βγαίνω live. Ναι. Παιδιά, όντως δεν βγαίνει live. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μου απάντησες και είπες, ναι, βεβαίως να προγραμματίσουμε κάτι, μου είναι σε βάση, wow, yes, ξέρεις, δηλαδή, ναι. Είναι από τα πιο... Έτσι είναι, έτσι είναι. Η αξία έτσι είναι. Άρα η ερώτηση, επαναλαμβάνω, είναι ποιο είναι το ιδανικό προφίλ ανθρώπου για να ξεκινήσει μία print-on-demand επιχείρηση στην Αμερική? Θα απαντήσω μονολεκτικά και άμα θες και περιφραστικά. Εγώ και εσύ. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Okay. Λοιπόν, τι θέλω να πω, λοιπόν. Θέλω να πω, λοιπόν, πάμε στο πιο περίεργο. Λοιπόν, αρχικά, οι άνθρωποι δυστυχώς θέλουν το γρήγορο και το εύκολο χρήμα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα το λέμε, είναι κλισέ, αλλά κάποιοι άνθρωποι όμως δεν ξέρω γιατί το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πουθενά. Πώς να το κάνουμε? Δεν υπάρχει. Εκτός κι αν είστε σούπερ τυχεροί, δεν ξέρω, άμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξεκινήσει ένας άνθρωπος, ο οποίος θέλει να είναι committed, να είναι αφοσιωμένος σε αυτό. Πρέπει να ρίξει δουλειά. Αν κάποιος, τι θα ξεκινήσω print on demand, επειδή γι' αυτό μιλάμε σήμερα, ή οτιδήποτε άλλο για αυτό, affiliate marketing, οτιδήποτε, και πει θα το κάνω και αύριο θα βγάλω χρήματα, ή σε ένα μήνα θα γίνω πλούσιος και θα παρεξηθώ από τη δουλειά μου, αυτό είναι λάθος. Πρέπει αρχικά λοιπόν να δεσμευτεί σε αυτό που θέλει να κάνει, ό,τι και είναι αυτό, να ρίξει τη δουλειά και να μην τα παρατήσει με την πρώτη αποτυχία. Εγώ σας είπα, πριν 2 χρόνια έκανα το πρώτο μου ηλεκτρονικό κατάστημα. Καλά, τώρα που το βλέπω, δεν πρόκειται να το πω πουθενά. Έτσι, ρεζίλι, είναι πολύ embarrassing. Δηλαδή, ήταν λάθη, ρεζίλι, δηλαδή, τίποτα. Απορώ αν το έδειξε ένας άνθρωπος αυτό. Εύχομαι να μην το είδε, βασικά. Γιατί... Ναι. Το πρώτο μου κατάστημα ήταν τρομερή αποτυχία. Παταγώντα όσα πέτυχα. Και σε πολλά ακόμα. Τι θα κάνεις με την πρώτη αποτυχία, θα πεις, α, ωραία, εντάξει. Και λεφτά να χάσεις. Και λεφτά, που για μένα πιο πολύ ο χρόνος πονάει, ότι να χάσω το χρόνο μου, παρά να χάσεις κάποια χρήματα. Πρέπει συνέχεια, αυτό είναι κεφάλαιο, πρέπει να το δείτε σαν κεφάλαιο. Πρέπει λοιπόν να δείτε, να πείτε από την αρχή στον εαυτό σας, ότι αυτό είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Κάτι που το κοιτάω σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Κάτι με το οποίο θέλω να ασχοληθώ, να το δουλέψω και σιγά σιγά να μου παράγει εισόδημα. Πάνω σε αυτό, να πω ότι το νούμερο ένα, επειδή καμιά φορά με ρωτάνε τι είναι αυτό, ας πούμε, που με έχει κάνει να πετύχω 5 πράγματα κλπ. Το μόνο που λέω, και συνήθως αυτό γίνεται σε πιο μεγάλα group, δηλαδή κάνω κάποια ομιλία, δέχομαι ερωτήσεις, ξέρεις. Και τους λέω, οι πιθανότητες, αν είναι ένα group των 10, ας πούμε, είναι ότι έχω αποτύχει περισσότερες φορές από όλους τους υπόλοιπους σε αυτό το δωμάτιο μαζί. Ακριβώς. Έχω πετύχει λιγότερες φορές, απλά τα πέτυχα, αλλά έχω αποτύχει ξανά και ξανά και ξανά. Πρέπει να βλέπεις διαφορετικά την αποτυχία. Για μένα αυτό το mindset είναι σε οτιδήποτε. Θες επενδύσεις, θες print on demand, e-commerce, θέλεις οτιδήποτε και αν κάνεις, ξέρεις, χρειάζεται να το δεις σοβαρά. Και να είσαι έτοιμος να κάνεις πάρα πολλά λάθη. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν την αποτυχία και σας είπα και εγώ η πρώτη μου απόρριψη επαγγελματική ήμουνα χάλια. Όταν λέμε χάλια, λες και δεν ξέρω και λες και πεθάνει κάποιος. Ήμουνα χάλια. Δεν μπορούσα... Πριν 2 χρόνια, πριν αρχίσω να ασχολούμαι με την Amazon FBA, που ήταν η πρώτη μου. Ναι, λίγο πριν αρχίσω να. Και τώρα λέω, ευτυχώς που με απορρίψανε, γιατί αυτό ήταν ενεργητικό εισόδημα. Ήταν μια δουλειά η οποία απαιτούσε το χρόνο μου. Ούτε τουαλέτα δεν μπορούσα να πάω, που λέει ο λόγος. Σκέψου να με είχαν δεχτεί τότε. Θα δούλευα για αυτούς. Μία ζωή δεν θα είχα ανακαλύψει ποτέ την Amazon FBA. Όλα γίνονται δηλαδή για κάποιο λόγο. Δηλαδή, πάλι καλά. Δηλαδή, κοίτα πώς τότε που δεν μπορούσα να το διαχειριστώ με τίποτα αυτή την αποτυχία, ήμουν χάλια και κοίτα πόσο καλό που έκανε.
Κοίτα τι κατάφερα. Ευτυχώς να είναι καλά οι άνθρωποι. Και έλεγα ότι θα πάω ξέρω, στα headquarters ή τη Καλιφόρνια. Και... τώρα θα πάω να του πω μπράβο, παιδιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει κάνει τόσο ταξίδια όσα έκανε. Δηλαδή. Καλά, ναι, εντάξει. Έκανα και παλιά πολλά ταξίδια, η αλήθεια. Ξεφεύγουμε τώρα από το θέμα, ελπίζω να μην παρεθεί ο κόσμος. Έκανα πολλά ταξίδια, γιατί πάντα, όπως έχω πει και στο προσωπικό μου κανάλι, πάντα δούλευα από μικρή ηλικία και είχα μια καλά αμοιβόμενη εργασία. Αυτά πάντα εδώ τα βάζω, γιατί εντάξει, ο κόσμος, τι θα πει καλά αμοιβόμενη. Κοιτάξτε, ωραία, και παίρνει πολλά λεφτά και τι σημασία έχει. Ζεις paycheck to paycheck, αυτό έκανα. Έβαζα χρήματα στην άκρη, πήγαινα να τα έτρωγα όλα στα ταξίδια. Στη Μύκονο, καλά Μύκονο, και τα... δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Αν δεν δεις λίγο να εργολοποιήσεις αυτά τα χρήματα και να παράγεις περισσότερα, δεν μπορείς να δεις εξέλιξη. Δηλαδή, αν δεν κάνεις κάτι έξω από τη ζώνη ασφαλείας σου, γιατί όλα αυτά που θες είναι εκεί έξω. Δεν είναι εδώ μέσα. Λοιπόν, θέλω τώρα να κάνουμε το εξής. Αυτό είναι που κάνω πάντα το τελευταίο τέταρτο των lives. Θα πάρουμε κάποιες ερωτήσεις που έχουν εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε γρήγορα. Για να όλες, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν να προσπαθήσουμε, θα... πάμε, ναι. Δεν νομίζω ότι θα τις απαντήσουμε όλες, αλλά να προσπαθήσουμε. Επίσης, είμαι OK λίγο τώρα που είναι στο τέλος, ενδεχομένως να ξεφύγουμε και λίγο από το πλαίσιο του. Ναι, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε κάποιες που είναι πιο κοντά. Print on demand and Etsy. Α, ωραία, ναι. Δεν το είπαμε αυτό. Ναι. Το Etsy είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα για να κάνετε print on demand. Είναι πολύ καλή. Έχει όμως κάποια fees. Δηλαδή, έχει από τη μία. Είναι βασικά σαν αν τα βάζα σε μια ζυγαριά, θα ερχόταν στα ίσια του. Γιατί από τη μία το Etsy έχει το δωρεάν traffic. Δεν χρειάζεται να ρίξεις πολύ χρήμα στη διαφήμιση. Άρα, γλιτώνεις χρήματα από αυτό. Από την άλλη, όμως, έχει περισσότερα fees. Ενώ στο κατάστημά σου έχεις να πληρώσεις μόνο κάποιες μηνιαίες συνδρομές, οι οποίες είναι πολύ χαμηλές, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, ποιο είναι το αρχικό κεφάλαιο. Επομένως, είναι πολύ καλή πλατφόρμα το Etsy, την προτείνω, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι κάποια fees θα σας κρατάει. Ή μπορείτε να το κάνετε και συνδυαστικά. Γίνεται και συνδυαστικά, δηλαδή να παίρνεις και το traffic από το Etsy, να πουλάς και εκεί, να έχεις και το δικό σου κατάστημα. Ωραία. Επόμενη. Έτσι, θα το πάμε λίγο, θα το πάμε λίγο γρήγορα. Γρήγορα. Που είναι πολύ συγκεκριμένη. Είπαμε για τη φορολογία, αλλά δεν είπαμε πολλά. Όντως συγκεκριμένα πώς φορολογείται. Δηλαδή, κάνω κέρδος 1000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για την τσέπη? Καταρχήν αυτό, όπως και όλες οι υπηρεσίες διαδικτύου, είναι παροχή υπηρεσιών. Το 2021 οι περισσότερες δουλειές είναι παροχή υπηρεσιών. Αυτά βέβαια εγώ δεν είμαι ειδική, δεν είμαι λογιστής για να σας απαντήσω. Το θα πρέπει να πάτε σε έναν λογιστή. Ναι, σωστά. Ναι. Ναι. Και εμένα ο λογιστής μου τα κανονίζει. Παροχή υπηρεσιών. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Από τη στιγμή που δεν έχεις εμπόρευμα στο dropshipping, δεν έχεις εμπόρευμα. Στο print on demand δεν έχεις εμπόρευμα. Δεν το έχω εγώ. Δεν είμαι εγώ προμηθευτής. Δεν κατασκευάζω προϊόντα εγώ. Το εργοστάσιο τα κατασκευάζει. Εγώ αυτό που κάνω είναι υπηρεσία. Δηλαδή, φτιάχνω σχέδια και τα ανεβάζω και τα τυπώνει άλλος. Άλλος τα παράγει. Άρα είναι υπηρεσία, είναι παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών. Okay, εξαιρετικό. Τώρα θα σου πω η ερώτηση, θα την αλλάξω λίγο, θα σου πω ποια είναι. Λέει, εντάξει, πόσα έχεις βγάλει. Αλλά η ερώτηση που πραγματικά θεωρώ ότι έχει νόημα να απαντήσεις είναι πόσο της εκατό του, ας το πούμε έτσι, ετήσιου, όχι τζίρου σου, αλλά κερδοφορία σου, δηλαδή εισοδήματό σου, τελικά είναι το print on demand και οι δουλειές σου, δηλαδή όχι το τα κόστη. Στην αρχή βάζεις κεφάλαιο, είπαμε, στη διαφήμιση. Στην αρχή θα σου φύγει μεγάλο κεφάλαιο στη διαφήμιση. Τι γίνεται όμως? Όποιον τύπο διαφήμισης και να επιλέξεις, με το χρόνο θα δεις ότι σιγά σιγά θα χρειάζεται όλο και λιγότερο χρήμα να ρίχνεις. Μέχρι που στο τέλος γίνεται και δωρεάν η διαφήμιση. Όπως το παράδειγμα που έφερα με το influence marketing, όπου στην αρχή τα σκάς, στην αρχή συνεργάστηκα με 10 διαφορετικούς ανθρώπους, 10 influencers, μία φορά ανέβασαν το προϊόν στο βίντεό τους και μέχρι σήμερα, χωρίς να πληρώσω κάτι έξτρα, μου φέρνουν πωλήσεις οι ίδιοι άνθρωποι. Άρα αυτό είναι δωρεάν marketing. Δηλαδή, ναι, μεν τα πλήρωσα στην αρχή, ναι, μεν έβαλα τα λεφτά μου πίσω, από εδώ και πέρα όμως έχω δωρεάν πηγή traffic. Όπως επίσης, και ένας τύπος διαφήμισης ο οποίος λειτουργεί πάρα πολύ καλά με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι οι Facebook Ads. Φαντάζομαι τις γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό? Υπάρχει το Facebook Pixel. Πολλοί θα το γνωρίζουν, φαντάζομαι, το οποίο κάνει retargeting. Η Facebook, αν και είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο θα λέγαμε δεν τρεντάρει πλέον, είναι το παλαιότερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Που αυτό τι σημαίνει, ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι εκεί έξω, έχει κάνει συλλογή data, έχει πανέξυπνα AIs. Και με αυτό το λόγο, με αυτόν τον τρόπο, όσο περισσότερο χρήμα ρίχνουμε στη Facebook, διότι στην αρχή χρειάζεται να ρίξουμε χρήμα για να κάνουμε δοκιμές, για να γίνει το δικό μας pixel πανέξυπνο, τόσο περισσότερα conversions έχουμε μετά. Και μπορούμε με μηδενική στόχευση στο τέλος να έχουμε πωλήσεις. Πάνω σε αυτό να ενισχύσω κιόλας κάτι, το remarketing, το πόσο καλά θα κάνεις το remarketing είναι αυτό που θα σου φέρει τελικά το κασέρι στην τσέπη σου. Γιατί ακριβώς. Το πρώτο touch, η πρώτη πώληση είναι πάντα ακριβή. Από όπου και να είναι ακριβή. Ακριβώς. Μετά η δεύτερη πώληση γίνεται πολύ φθηνά. Άρα εκεί είναι που βγάζουμε. Άρα όλοι στοχεύουν να γίνεται σωστά το remarketing. Να το πούμε αλλιώς. Όταν ξεκινάς, στοχεύεις ένα cold traffic, κρύο κοινό. Όσο πιο χαμηλά είναι στο sales funnel το κοινό σου, δηλαδή το Facebook Pixel, τι κάνει. Δεν πάει να επαναστοχεύσει το πάνω στόμιο του χρόνου το μεγάλο, αυτόν που δεν έχει ενδιαφέρον, που δεν ξέρει το προϊόν μας. Πάει να στοχεύσει αυτόν που είναι εδώ κάτω, στο interest, στο decision. Σκεφτείτε λοιπόν να στοχεύει αυτό το ψημένο κοινό. Αμέσως δηλαδή ο άλλος με ένα κλικ μετά θα κάνει απευθείας την πώληση. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάω στην ερώτηση που θεωρώ την πιο σημαντική. Τι θα πρότεινες σε έναν εντελώς αρχάριο? Δηλαδή, να θέσω ολόκληρη την ερώτηση. Είναι κάποιος που τώρα ξεκινάει, μπορεί να έχει μικρό κεφάλαιο κλπ. Δεν θέλει απαραίτητα να δουλέψει αλλού, ενώ θέλει να κάνει κάτι. Και σου λέει, να ξεκινήσω print on demand, dropshipping, peer-to-peer lending, για το οποίο μιλάω εγώ κατά βάση από την αλήθεια, οπότε το κοινό αυτό ήρθε από εδώ, ή χρηματιστήριο. Τι θα έλεγες ότι πρέπει, με το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσει κάποιος που μπαίνει σε αυτό το χώρο? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσει ούτε εγώ, ούτε κανένας. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτα απ' όλα από το budget που έχεις. Και πολύ σπουδαιότερο από τους στόχους που έχεις. Τι θέλεις να κάνεις? Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, το χρηματιστήριο που ρωτάει πολλοί κόσμος. Πότε να αρχίσω να επενδύω ή αν να ξεκινήσω με αυτό. Τι θα πει πρέπει, όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, εμείς αργήσαμε. Οι άλλοι που είναι πιο μικροί, τι ρωτάνε δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται παράλληλα. Πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να είναι στη ρουτίνα μας. Ό,τι δουλειά και να κάνεις. Οποιαδήποτε δουλειά, ενεργητικό, παθητικό εισόδημα, ό,τι και να κάνεις, πρέπει ένα μέρος των χρημάτων σου να το επενδύεις. Δεν είναι δουλειά. Ιδανικά, όλο αυτό θέλουμε. Ιδανικά, θα πρέπει να χτίσεις ένα τεράστιο κεφάλαιο ώστε να ζεις από τα μερίσματα. Αυτό κάνουν όλοι οι εκατομμυριούχοι. Αλλά αυτό βέβαια για να συμβεί χρειάζεται χρήματα. Το χρηματιστήριο για να πεις ότι σου βγάζει πολλά χρήματα. Χρειάζεται χρήμα. Χρειάζεται ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και ετοιμάζω και ένα βίντεο μάλιστα, στο οποίο λέω ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς λειτουργεί η απόδοση. Τι είναι αυτό που λέμε απόδοση. Διότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι θα πει απόδοση. Δηλαδή, όταν έχεις ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο, πόσα λεφτά. Όταν βάζεις 200 ή 1000 ευρώ, πόσο να σου αποδώσει. Ναι. Περιμένεις να βγάλεις παθητικό σώμα από αυτό. Σε 100% να αποδώσει. Έβγαλες αλλά 1000. Ακριβώς. Δεν θα γίνεις εκατομμυριούχος. Θέλει χρήμα. Δηλαδή για το χρηματιστήριο, καλό είναι για μένα κάποιος άνθρωπος να ξεκινήσει. Άμα έχει μία δουλειά. Όχι κάποιος ο οποίος είναι άνεργος, είναι φοιτητής ή οτιδήποτε άλλο και έχει απλά κάποια λεφτά στην άκρη και θέλει να τα εργαλειοποιήσει. Δεν θα το πρότεινα αυτό. Πρέπει να έχει μία δουλειά, ώστε αυτά τα χρήματα σιγά σιγά, γιατί τις επενδύσεις τις κοιτάμε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Την αποταμίευση την κοιτάμε σε short-term goals. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει κάτι να κάνει σε ένα χρόνο, σε μερικούς μήνες, τότε θα κάνει αποταμίευση, δεν θα κάνει επένδυση. Ξεκάθαρα. Οπότε, τώρα, επειδή με ρώτησες για να απαντήσω κιόλας για τον αρχάριο, με τι θέλει να ξεκινήσει, τι θέλει να κάνει. Θέλει να έχει ένα έξτρα παθητικό εισόδημα, θέλει να γίνει πλούσιος, θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, θέλει να βάλει κάποια λεφτά στην άκρη για το μέλλον. Τι θέλει να κάνει. Αν θέλει απλά ένα έξτρα εισόδημα, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Μπορεί να κάνει και affiliate marketing. Το οποίο δεν ξέρω, δεν προλάβαμε μάλλον να το αναπτύξουμε. Δεν προλάβαμε να το καλύψουμε καθόλου. Ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξει και να κάνει δεύτερο live. Θα δούμε. Δεν είναι εκεί τότε. Οπότε εξαρτάται από τους στόχους του καθενός. Δηλαδή, παθητικό εισόδημα, ένα έξτρα εισόδημα μπορεί να βγάλει ο καθένας με πάρα πολλούς τρόπους. Αν μπορώ να δώσω έτσι my two cents σε αυτή την ερώτηση, θα έλεγα το εξής. Όσο πιο πολύ ξεκινάς, δηλαδή όσο πιο στην αρχή είσαι, δεν μπορείς να κάνεις leverage τα χρήματά σου, γιατί δεν έχεις χρήματα. Μπορείς να κάνεις leverage τη δουλειά σου. Άρα, οτιδήποτε συνδυάζει ένα μικρό κεφάλαιο με πολλή δουλειά σου, έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει επιχείρηση. Η επιχείρηση όσο μεγαλώνει, δημιουργεί κεφάλαια.
τα κεφάλαια, όσο δεν αποδίδουν καλύτερα επανεπενδυόμενα στην επιχείρηση, μπορεί να αρχίσει να τα επανεπενδύσει στο χρηματιστήριο. Γιατί, αν τώρα τα επανεπενδύσει στην επιχείρησή σου, θα έχει καλύτερο return on investment, πρέπει να σε βλάκα για να τα επενδύσει στο χρηματιστήριο. Πάντα στην επιχείρησή σου, να βγάλει ακόμα περισσότερα. Αν δει ότι. Εντάξει, ναι, και στα δύο αναλόγω. Ναι. Αν γιατί όχι. Αρχίζει να πηγαίνει να κάνει ένα diversification. Γιατί, να σου πω κάτι, diversification στα 40 στα 50 χιλιάρικα. Τι, δηλαδή, τι να το πει. Καλά, ναι, είναι πολύ μικρό. Είναι, ναι, είναι αστείο. Να έχει 200 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα να πω. Ναι, οκ, okay, παιδιά, εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Βέβαια. Τώρα, θα ήθελα ένα closing statement από σένα. Δηλαδή, τι θα θέλει να πάρουν όλοι οι χρήστε. Να το θέσω αλλιώ. Οι χρήστε που βλέπουν εσένα μέσα από το δικό μου κανάλι. Καλά, οι πιθανότητε είναι του εξαιρετικού ούτω ή άλλω. Αλλά όχι αυτή, δηλαδή. Αφού έξω δύσκολα μου βάζει τώρα. Κάει και το μυαλό μου. Από, όχι, όχι. Από τη συζήτηση μας σήμερα. Δηλαδή, γενικά. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Σήμερα. Σήμερα συζητήσαμε για το print on demand. Μιλήσαμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από το μηδέν. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι αρχικά να μην φοβάται ο κόσμος. Υπάρχει ο φόβος. Και εμένα με κρατούσε τάπα με αυτά πολύ καιρό πίσω. Μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει. Ξεκινάμε, αρκεί να είναι ενήλικος, όπως και νομίζω οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται. Μπορεί λοιπόν ο καθένας χωρίς γνώσεις να ξεκινήσει. Αυτό που πρέπει, αυτό που είναι σημαντικό, είναι να μην έχει λάθος προσδοκίες, να μην περιμένει μέσα σε μία μέρα ότι θα πλουτίσει από κάτι τέτοιο ή μέσα σε ένα μήνα. Καταρχήν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταφέρει να κάνουν τις πρώτες τους πωλήσεις από την πρώτη εβδομάδα. Δεν θέλω να κόψω και τα φτερά σε κάποιον, γιατί μιλάμε μακροπρόθεσμα και τέτοια και λέει ο άλλος, α, καλά τώρα, πιο τρεχαγύρευε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αμέσως πωλήσεις από την πρώτη εβδομάδα. Μπορεί να κάνετε, να έχετε φτιάξει φοβερά σχέδια που να αρέσουν στον κόσμο, να έχουν ζήτηση και να κάνετε πωλήσεις από την πρώτη εβδομάδα. Μπορεί να σας πάρει 2 εβδομάδες, 1 μήνα, 6 μήνες. Κανένας δεν μπορεί να σας το απαντήσει αυτό. Επομένως, εσείς σε κάθε περίπτωση πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ότι θα πρέπει να ρίξετε πολλή δουλειά. Χρειάζεται δουλειά. Αυτό πρέπει λίγο να καταλάβει ο κόσμος. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε μιλάμε για affiliate marketing που δεν μιλήσαμε, είτε για, μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Πρέπει να ρίξετε δουλειά για να το χτίσετε, εσείς από τη μεριά σας δηλαδή, να κάνετε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι σας. Διότι σκεφτείτε, να έχετε κάνει ένα ημιτελές κατάστημα, να έχετε κάνει προχειροδουλειές επειδή βαριέστε, να μην το έχετε ολοκληρώσει, να φαίνετε χάλια το κατάστημά σας, να μην έχετε βάλει αυτά που πρέπει να βάλετε για να φαίνεται ωραίο και να πάτε να ρίξετε χρήματα στη διαφήμιση. Να πάτε να τρέχετε καμπάνια στη Facebook και να βλέπετε ότι έχετε traffic, ότι έχετε click-through rate υψηλό, να πατάει ο κόσμος στο link σας και τελικά να μην αγοράζει. Γιατί? Γιατί έρχεται ο κόσμος στο κατάστημά σου, αλλά βλέπει ένα άσχημο κατάστημα. Και κανείς δεν θέλει να αγοράσει από ένα άσχημο κατάστημα, οπότε φεύγει ο κόσμος. Άρα τζάμπα πληρώνεις. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρεις ακριβώς όλες τις γνώσεις που πρέπει, όσο περισσότερες γνώσεις μπορείς, διότι η αλήθεια είναι ότι το concept είναι εύκολο. Είναι πανεύκολο το concept και νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να πάει να το κάνει ή φτιάχνει ένα κατάστημα. Μην πω είναι και live, μην βάζεις beep μετά. Πάνε και φτιάχνουν ένα κατάστημα και μετά νομίζουν κατευθείαν ότι θα κάνουν πωλήσεις. Πρέπει να ρίξουν δουλειά. Να το αγαπήσουν. Η επιχείρηση είναι επέκταση του εαυτού σου. Να ρίξουν δουλειά και να έχουν υπομονή και επιμονή για να περιμένουν να καρποφορήσει αυτό που τώρα φυτεύουν. Πραγματικά εξαιρετικό closing statement. Επειδή έχουμε 2 λεπτά, πρέπει να κλείσω και εγώ να πω, παιδιά, ότι πραγματικά αξίζει να δείτε το σεμινάριο τη. Τέρης, συγγνώμη να το δω ακριβώς, διαδικτυακό e-commerce master. Το e-commerce master. Έτσι. Είναι καταπληκτικό. Είναι βήμα-βήμα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και είναι over the shoulder training. Δείχνω τα πάντα, ακόμα και πώς να κάνεις αντιγραφή επικόλληση. Είναι για παιδάκια. Ακριβώς. Επομένως, δεν μπορεί να ξεφύγει κάτι. Αν αυτά που συζητήσαμε σήμερα σας τρίγκαραν το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη ενασχόληση, ειδικά για το print on demand, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οπότε, παιδιά, θα το βρείτε. Ευχαριστώ, Χρήστη, να είσαι καλά. Και στο λιγότερο, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί, επειδή θα κλείσει. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ τον κόσμο που έκατσε και με άκουσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Χρήστο, εύχομαι καλή επιτυχία και στο κανάλι σου και σε ό,τι κάνεις. Είμαι σίγουρη είναι δεδομένη επιτυχία. Έχεις πάρει αυτό το. Έχεις ανέβει πάνω σε ένα. Σε ένα trade, uptrend και πας έτσι. Δεν σε φτάνουμε. Όπως λέω συνέχεια, εγώ θα κάνω τη μεριά μου ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι στο χέρι του κοινού να ανεβάσει οποιοδήποτε κανάλι θεωρεί ότι παράγει καλό περιεχόμενο. Και δεν είναι τυχαίο που το Greek Entrepreneurs, ξαναλέω, είναι
Νομίζω είμαι σχεδόν σίγουρος, βασικά. Είναι το μεγαλύτερο και κανάλι. Του Χρήστου που έχει θεαματική ανάπτυξη μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.